Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων Blue Sky με τη Λίνα Κλίκου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Πλαφών στην τιμή του εμφιαλωμένου νερού στη Θεσσαλία. Απίστευτη εσχροκέρδεια σε λαϊκές αγορές στη Λάρισα. Για νέες αυξήσεις στα αγροτικά προϊόντα κάνουν λόγο οι ειδικοί. Βυθισμένα στα λασπόνερα, σπίτια, επιχειρήσεις, υποδομές και κατοίκους σε απόγνωση άφησε πίσω του ο Ντάνιελ. Παντού σκουπίδια, φερτά υλικά και δυσοσμία. Αγώνας δρόμου για την περισυλλογή των νεκρών ζώων. Φόβοι για μολυσματικές ασθένειες. Κομμένη στα δύο η χώρα μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας. Κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης. Τεράστιες οι καταστροφές στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Ισχυρό σήμα στήριξης της Ελλάδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Από πέντε πηγές η χρηματοδότηση της χώρας. Θα είμαστε γρήγοροι και ευέλικτοι, δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Βασιζόμαστε στην υποστήριξη της Ευρώπης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής αντικρίζουν όσοι κάτοικοι στα χωριά καταφέρνουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους μετά το πέρασμα της φωνικής κακοκαιρίας Ντάνιελ. Η κοιλάδα των Ντεμπών έχει μετατραπεί σε λιμνοθάλασσα. Το νερό δεν άφησε τίποτα στο πέρασμά του. Χάθηκαν οι κόποι μιας ζωής. Η Λάρισα στις παραποτάμιες συνοικίες της μοιάζει βομβαρδισμένη πόλη. Ορμητικά νερά ρέουν από Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα, περίπου 10 χιλιόμετρα στον Ποινιό ποταμό, με αποτέλεσμα να καταλήγουν στην κοιλάδα των Ντεμπών, η οποία έχει μετατραπεί σε λιμνοθάλασσα. Η στάθμη του νερού αγγίζει τα 7 με 8 μέτρα. Στη συνέχεια προχωράει, καλύπτει, ξεπερνά τη γέφυρα της Αγίας Παρασκευής ύψους 18 μέτρων και καταλήγει στο δέλτα του Ποινιού. Βιβλική είναι η καταστροφή στο μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλίας, ενώ περιοχές της Λάρισας και των Τρικάλων εξακολουθούν να βρίσκονται θαμμένες κάτω από τόνους λάσπης και νερού μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας. Σε κάποιες συνοικίες της πόλης τα νερά έχουν υποχωρήσει και συνεχίζεται η άντλησή τους στην πυροσβεστική, ενώ σε άλλες το πλημμυρικό φαινόμενο παραμένει σε μεγάλη έκταση και συνεχίζονται οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού κατοίκων. Τα τελευταία 24 ώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη συνοικία της Γιάννουλης και συγκεκριμένα σε εργατικές κατοικίες, όπου και σύμφωνα με δηλώσεις του Δημάρχου Λαρισίων Απόστολου Καλογιάννη, έχει δημιουργηθεί πλέον ένα ιδιαίτερο γεωλογικό φαινόμενο, καθώς πέραν της κήτης του Ποινιού έχει διαμορφωθεί και μια νέα δεύτερη κήτη εξαιτίας των νερών που έφτασαν στη Λάρισα από τις γειτονικές πεδιάδες. Ταυτόχρονα δύσκολη παραμένει και η κατάσταση στα χωριά του Νομού και στον κάμπο της Λάρισας, όπου τα πλημμυρικά φαινόμενα βρίσκονται ακόμα σε ένταση. Θαμμένα στο νερό και τη λάσπη βρίσκονται αρκετά χωριά των περιφερειακών ενωτήτων, Τρικάλων και Καρδίτσας, από την καταστροφική επέλαση κακοκαιρίας, με τις δημοτικές αρχές να ζητούν άμεση και ουσιαστική παρέμβαση πολιτείας, να ανοίξουν δρόμοι, να αποκατασταθούν οδικές συνδέσεις και οι κάτοικοι όπου είναι εφικτό να μπορέσουν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους. Παράλληλα, σε περιοχές όπως είναι ο Δήμος Φαρκαδόνας, ο οποίος έχει υποστεί βιβλική καταστροφή, καθώς τα χωριά βρίσκονται κάτω από το νερό, οι αρχές κάνουν λόγο για έλλειψη φαρμάκων, φαγητού και νερού. Ζητούν ειδικά για τις μερίδες φαγητού να υπάρξει άμεση ανταπόκριση σε καθημερινή βάση. Η μεγάλη ανησυχία των κατοίκων σε όλες τις πληγείς περιοχές έχει να κάνει με το γεγονός της υποχώρησης των νερών, πότε θα γίνει αυτή και κυρίως σε ποια κατάσταση θα βρουν τα σπίτια τους όταν επιστρέψουν σε αυτά. Στο Πήλιο τώρα επιχειρούν από το πρωί της Τρίτης δίτες, οι οποίοι κάνουν τα αδύνατα δυνατά προκειμένου να βρουν αν υπάρχουν τυχόν αγνοούμενοι σε αυτοκίνητα που βυθίστηκαν στο νερό. Στον Πλατανιά οι κάτοικοι είχαν αναφέρει ότι είδαν δεκάδες αυτοκίνητα να μπαίνουν στο βυθό. Μέχρι τώρα πάντως δεν έχει βρεθεί κάτι πέρα από ένα καταστραμμένο όχημα και μία μικρή βάρκα. Παρόμοιες έρευνες γίνονται και σε άλλα σημεία όπως στη Μύλινα αλλά και στο Λευκό Κάστρο. Μια απέραντη λασπολίμνια εξακολουθεί να είναι η εθνική οδός από τον Θεσσαλικό κάμπο έως και μετά τα Τέμπη. Επί τέσσερις μέρες η χώρα παραμένει κομμένη στα δύο, καθώς ο φουσκωμένος Ποινιός είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει και η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης, με μεγάλα τμήματά της να θυμίζουν κοπηλατοδρόμιο. Κάποια στιγμή μάλιστα ήταν κλειστή σε 14 διαφορετικά σημεία, ενώ πλέον η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει στην περιοχή Γυρτώνη-Σικουρίου στα Τέμπη. Πρόκειται για μια εξέλιξη που προκαλεί τεράστια προβλήματα στις μεταφορές, ενώ καταστροφές υπάρχουν και στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Βομβαρδισμένο τοπίο και κατοίκου σε απόγνωση άφησε πίσω του ο Ντάνιελ. Παντού σκουπίδια και φερτά υλικά, ενώ η δυσοσμία από τα νεκρά ζώα είναι διάχυτη στην ατμόσφαιρα. Το πρόβλημα εστιάζεται σε πιθανές μολυσματικές ασθένειες. Στην περιοχή μεταβαίνει ο ειδικός διακλαδικός λόγος αντιμετώπισης πυρηνικής βιολογικής χημικής άμυνας, προκειμένου να εγκαταστήσει 5 σταθμούς απολίμανσης.
Μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ, έρχεται ο φόβος των μολύνσεων. Τα ζώα γύρω από τον Παλαμά είναι χιλιάδες νεκρά και θα πάθουμε πρόβατα, γελάδια, σκυλιά, ό,τι θέλεις, ό,τι φαντασίες, φίδια. Φίδια, τα πάντα. Αυτά θα μας καταστρέψουν. Τα ζώα γύρω-γύρω και μέσα στο χωριό είναι γατιά, σκυλιά. Γύρω από το χωριό είναι μαντριά με πρόβατα, με γελάδια. Λοιπόν, η μυρωδιά αυτή είναι αφόρητη. Η εξουδετέρωση της υγειονομικής βόμβας που έχει διαμορφωθεί από τα νεκρά ζώα που βρίσκονται πλέον σε αποσύνθεση, τα σκουπίδια, τα φερτά υλικά και τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από το πετρέλαιο θα είναι το πρώτο κρίσιμο crash test για την επαναφορά της Θεσσαλίας στην κανονικότητα. Δεν είναι λίγες οι αναφορές για πολίτες που έχουν οδηγηθεί στο νοσοκομείο Μέγας Τρεντερίτιδα, ενώ τρεις κάτοικοι της Θεσσαλίας εμφάνισαν δερματικά εξανθήματα καθώς ήρθαν σε επαφή με το νερό. Έχουμε από την Τετάρτη νομίζω. Χωρίς νερό, χωρίς αυτό, τα πάθη μας πρίστηκαν κάτω. Τα βρωμόνερα, τους τζιμπότες, πώς το λένε. Στον Παλαμά Καρδίτσας, μετά τις πλημμύρες, οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο μολυσματικών ασθενειών εξαιτίας των νεκρών ζώων, των σωρών από σκουπίδια και άλλων επιβλαβών υλικών που παρέσυραν τα ορμητικά νερά. Αγώνα δρόμο κάνουν οι αρχές προκειμένου να γίνει περισυλλογή νεκρών ζώων, ενώ προγραμματίζονται αεροψεκασμοί για τα κουνούπια ώστε να αποφευχθούν μολύνσεις που μπορεί να μεταφέρουν στους ανθρώπους. Την ίδια ώρα, οι ειδικοί τονίζουν ότι τα νερά σίγουρα θα είναι μολυσμένα και επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία και γι' αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται η οποιαδήποτε χρήση τους. Κατά τη διάρκεια τώρα σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο συντονιστικό κέντρο Λάρισας για την αντιμετώπιση των συνοπιών της κακοκαιρίας Ντάνιελ, παρόν ήταν και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δέντ. Ότι οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας δεν ανήκουν ούτε σε κυβερνήσεις ούτε σε κόμματα. Ανήκουν στον ελληνικό λαό και στο έθνος. Διατηρούν αλόβητη την εδαφική και εθνική μας ακεραιότητα έναντι των πάσης πίσεως απειλών. Το ζήσαμε άλλωστε με το πιο έντονο τρόπο τα τελευταία χρόνια. Θα παρακαλούσα τους ελάχιστους να μην απαξιών τις ένοπλες δυνάμεις για λόγους μικρών σκοπιμοτήτων και εντυπωσιασμού. Στις περιοχές της Θεσσαλίας που χτυπήθηκαν από τη φωνική κακοκαιρία μετέβηκε ο ειδικός διακλαδικός λόγος αντιμετώπισης πυρηνικής, βιολογικής και χημικής άμυνας προκειμένου να εγκαταστήσει 5 σταθμούς απολίμανσης προσωπικού και μέσων που επιχειρούν στην περιοχή. Την άμεση και ευέλικτη χρηματοδότηση της Ελλάδος από την Ευρώπη στο πλαίσιο στήριξης της χώρας μας από τις καταστροφικές συνέπειες που άφησε στο πέρασμά της η κακοκαιρία Ντάνιελ, υποσχέθηκε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό στο Στρασβούργο. Ισχυρό ήταν και το μήνυμα αλληλεγγύης προς τη χώρα μας από Μέτσολα και Βέμπερ. Την άμεση και ευέλικτη χρηματοδότηση της Ελλάδας από την Ευρώπη στο πλαίσιο στήριξης της χώρας μας από τις καταστροφικές συνέπειες που άφησε στο πέρασμά της η κακοκαιρία Ντάνιελ, υποσχέθηκε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Στρασβούργο. Η πρόεδρος της Κομισιόν εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ευρώπης στη χώρα μας και την οδύνη της για τις απώλειες, μιλώντας για τραγικές εικόνες στη Λάρισα. Europe stands at the side of the Greek people and I want Greece and the Greek people to know that we are with them. Our union is a union of solidarity. We spoke about the best ways how to help the Greek people. A lot of investment will be necessary to rebuild, but right now also a lot of immediate support and help is necessary to restore the livelihoods. My main message is that the Commission will be inventive, we will be quick, and we will be flexible. We will mobilize all EU resources that can be deployed. A lot is needed to be done. Altogether, this could allow Greece to mobilize up to 2.25 billion euros. We have decided to form a task force that immediately will start its work today. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι μέσα σε ένα μήνα η Ελλάδα δέχτηκε δύο ιστορικές θεομηνίες, τις μεγαπυρκαγιές στον Εύρο και τη χειρότερη πλημμύρα στην ιστορία της χώρας. Our number one priority to make sure that these people can actually return to their houses, that the businesses can start operating again, and we count on Europe's support to be able to achieve that.
The good thing is that at least our economy has been performing very well. We are in a position to cover many direct needs without deviating from our budgetary targets. But I think it is urgent, as you said, for the European Union to show maximum support, but also maximum flexibility, reprogramming of the financial instruments that we have for the next programming period would allow us to direct more than 2 billion euros towards reconstruction, but also building back better what has been destroyed. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι στόχος του είναι να βρεθεί τρόπος μεγαλύτερης ευρωπαϊκής βοήθειας προς την Ελλάδα, ενώ σημείωσε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης δεν επαρκούν. We have faced an unprecedented weather event, a catastrophe of immense proportions, something that was essentially beyond sort of our scale of prediction and comprehension. And you're right that in unprecedented times we need an unprecedented response, and that is why. Από την πλευρά της, η Ρομπέρτα Μέτσολα σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι μόνη της στην αντιμετώπιση μιας καταστροφής που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από κοινού με την Ευρώπη, τονίζοντας ότι οι Έλληνες πρέπει να δουν το καλύτερο πρόσωπό της. Under these very difficult circumstances, we stand with you in full solidarity, in full support. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε όμως και συνάντηση με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφερτ Φέμπερ, που και εκείνος εξέπεμψε ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης προς τη χώρα μας. Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της κατάστασης στη Θεσσαλία. Για απουσία μέτρων πρόληψης και συντονισμού κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ ζητά σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ το ΚΚΕ κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας για λήψη άμεσων μέτρων για την υγεία και περίθαλψη των κατοίκων της Θεσσαλίας. Πειρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσαν και τα άλλα κόμματα. Πειρά των κομμάτων. Να δοθούν τα εκατομμύρια που δαπανήθηκαν για αντιπλημμυρικά έργα μετά τον Ιαννό, ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ και επιτίθεται στον Πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι οι ευθύνες είναι τεράστιες, πολύ συγκεκριμένες. Υπογραμμίζει ακόμα ότι ένα άλλο επίσης πολύ σοβαρό ζήτημα είναι τα σχέδια κινδύνου πλημμύρας, τα οποία αποτελούν ευρωπαϊκή οδηγία. Σε δηλώσεις του, μάλιστα, ο Σοκράτης Φάμελος κατήγγειλε ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας με την αποκομιδή νεκρών ζώων, υπογραμμίζοντας και το σοβαρό ζήτημα υδροδότησης που αντιμετωπίζει εκτεταμένο μέρος της περιοχής. Επίσης, επισήμανε την έλλειψη συντονισμού, ενώ έθεσε ερωτήματα σχετικά με τα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης και την επάρκεια της πολιτικής προστασίας. Είναι έκπληξη για μένα όταν ο Δήμαρχος Παλαμά με ενημέρωσε ότι διαθέτει 8.000 μερίδες σε πολίτες που δεν έχουν αυτή τη στιγμή εξασφαλισμένη σύντηση και διατροφή. Άρα, μαζί με τους αστέγους και την υγειονομική φροντίδα, αυτά πρέπει να είναι τα πρώτα μέτρα της πολιτείας. Χρειαζόμαστε δηλαδή αποκατάσταση των υγειονομικών υποδομών. Χρειαζόμαστε μια αποκατάσταση της αρχικής κοινωνικής λειτουργίας. Το ΠΑΣΟΚ ζητά τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση των αιτιών της ελλιπούς θωράκισης της Θεσσαλίας από τα ακραία καιρικά φαινόμενα και την αναζήτηση των πάσης φύσεως ευθυνών. Αν γυρίσουμε 3 χρόνια πίσω το χρόνο στις καταστροφές του Ιαννού, πάλι στη Θεσσαλία, θα θυμηθούμε μεγαλόστονο για κηρύξεις και εξαγγελίες, για αντιπλημμυρική θωράκιση, για έργα τα οποία θα γίνουν πολύ σύντομα, έτσι ώστε να αποφευχθεί πάλι το φαινόμενο. Ελάτε όμως που το φαινόμενο αυτό ήρθε δρυμύτερο, αλλά ήρθε μετά από 3 χρόνια και αποκαλύπτει ότι υπάρξει. Ο βασιλιάς είναι γυμνός. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα, με αίτημα τη λήψη άμεσων μέτρων για την υγεία και την περίθαλψη του λαού της Θεσσαλίας. Επίσης, η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος κατέθεσε κατεπίγουσα ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναδεικνύοντας το αίτημα για πλήρη αποζημίωση από ευρωενωσιακά κονδύλια χωρίς όρους και προϋποθέσεις στους πληγέντες από τις πλημμύρες της Θεσσαλίας. Τρεις επίκαιρες ερωτήσεις κατέθεσε για το θέμα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία μίλησε για αποσάθρωση δομών της χώρας με την κακοκαιρία, ενώ μεταβαίνει στη Λάρισα με κλιμάκιο εθελοντών προκειμένου να ενημερωθεί και να βοηθήσει τους πληγέντες με κάθε δυνατό τρόπο. Η χώρα πλήττεται, η Θεσσαλία έχει καταστραφεί ολοσχερώς, απόλυτη αποσάθρωση των δομών της χώρας σε όλα τα επίπεδα. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, σημειώνει ότι τα άμεσα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων από τις πλημμύρες λόγω της κακοκαιρίας στη Θεσσαλία που ανακοίνωσε η κυβέρνηση συνιστούν τον ορισμό της εξαπάτησης. Ανθρωπιστική βοήθεια στους κλινοπαθείς συγκεντρώνει Σπαρτιάτες σε συνεργασία με
εθελοντές και φιλανθρωπικούς συλλόγους. Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νάτσιος δήλωσε που πήγαν άραγε τα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ του προγράμματος πολιτικής προστασίας του Στυλιανίδη. Ο κύριος Στυλιανίδης, ο νυν υπουργός, που παρόλο που είναι αποτυχημένος, αναβαθμίστηκε, που αντικατέστησε τον κύριο Βαρβιτσιώτη, εξήγηλε το μεγαλύτερο πρόγραμμα πολιτικής προστασίας ανερχόμενο στα 1,7 δις ευρώ. Πού επενδύθηκαν τα χρήματα? Λοιπόν, εδώ στο στούντιο φιλοξενούμε απόψε τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Ρωμανό. Καλησπέρα κύριε Ρωμανέ, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Πολύ δύσκολες οι στιγμές που διανύει η χώρα και πολύ δύσκολες οι στιγμές που διανύει η κυβέρνησή σας. Υπό την έννοια ότι αυτή η έκταση της καταστροφής είναι λογικό να δημιουργεί και πολλά προβλήματα σε σχέση με την πορεία της οικονομίας, αλλά και πολλές αντιδράσεις, διότι η οργή του κόσμου πια και η απελπισία και η απόγνωσή του οδηγεί σε συμπεράσματα πολιτικά τα οποία θα πρέπει να τα διαχειριστείτε και αυτά την επόμενη μέρα, αφού πρώτα συνδράμετε τους κατοίκους που καταστράφηκαν. Τώρα, το ερώτημα παραμένει και δεν ξέρω αν έχει αποδοθεί, γιατί άκουγα και τον κύριο Γεωργιάδη νωρίτερα, σε τον υπουργό της κυβέρνησης, σε έναν τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος έλεγε ότι ήταν τέτοια η σφοδρότητα του φαινομένου όπου κανένα αντιπλημμυρικό έργο δεν θα μπορούσε να τη σταματήσει. Είναι αλήθεια αυτό? Μήπως αν είχατε ολοκληρώσει τα αντιπλημμυρικά έργα και όλες αυτές τις εξαγγελίες τις οποίες έχετε κάνει, θα είχε μετριαστεί η καταστροφή, κύριε Ρωμανέ? Καταρχάς να πούμε, ξεκινώντας από το τελευταίο, ότι αντιπλημμυρικά έργα από το 19 μέχρι σήμερα έχουν είτε υλοποιηθεί και ολοκληρωθεί, είτε βρίσκονται σε φάση υλοποίησης πάνω από 60. Με ένα προϋπολογισμό για αυτά τα 60 έργα των 140 εκατομμυρίων, τα οποία συνετέλεσαν στο να ανασχέσουν κατά το δυνατό τις τραγικές συνέπειες αυτού του πρωτοφανούς γεγονότος. Καλά, δεν έμεινε και κάτι έξω από το νερό. Κοιτάξτε, το γεγονός ότι, ας πούμε, η Ελλάδα σώθηκε, είναι κομμένη στα δύο. Δύο λεπτά. Σώθηκε η Καρδίτσα, σώθηκαν τα Τρίκαλα. Άνθρωποι που είναι εκεί στο πεδίο και επιστήμονες μιλούν και λένε πράγματι ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο και χειρότερο φαινόμενο από πλευράς φοδρότητας των τελευταίων 300 ετών ή δεν ξέρω πόσο. Και επίσης άκουσα δημάρχους, κοινοτάρχες και ούτω καθεξής να λένε ότι αν είχαμε ένα φαινόμενο επίπεδου Ιαννού, θυμίζω ότι αυτό ήταν 4 φορές ο Ιαννός, θα ήμασταν μια χαρά χάρη στα έργα που έχουν γίνει. Άρα προφανώς βελτιώθηκε η οχύρωση από τέτοια φαινόμενα, αλλά εξίσου προφανώς κανένα αντιπλημμυρικό έργο δεν θα ήταν ικανό να ανασχέσει εξ ολοκλήρου τις συνέπειες αυτού του φαινομένου. Σε αυτόν που μας παρακολουθεί ή σε αυτούς που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, λέτε ότι δεν έχετε καμία ευθύνη ως κυβέρνηση για αυτό που υφίσταται αυτή τη στιγμή ο τόπος? Δύο λεπτά. Καταρχάς, κανείς δεν μπορεί να δηλώσει ικανοποιημένος ή ό,τι άλλο βάλτε όταν έχει να αντιμετωπίσει τέτοια φαινόμενα και όταν βλέπει τέτοιες εικόνες. Ούτε μπορεί να πει κανείς ότι όλα έγιναν τέλεια. Αυτό που νομίζω ότι όμως είναι λογικό να πει κανείς είναι ότι στο μέτρο των δυνατοτήτων που έχει ο κρατικός μηχανισμός, στο μέτρο των δυνατοτήτων βάσει του οποίου χτίστηκε ένα πρόγραμμα αντιπλημμυρικών έργων, το οποίο φαίνεται ότι έχει υλοποιηθεί βάσει του χρονοδιαγράμματος, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να διαχειριστούμε ένα πράγματι πρωτόγνωρο φαινόμενο. Θυμίζω ότι όταν έγινε ο Ιωαννός, μιλούσαμε πάλι για ένα φαινόμενο που είναι από τα σφοδρότερα των τελευταίων αιώνων. Τώρα πάλι μιλάμε για κάτι που είναι ακόμα σφοδρότερο. Τι μας δείχνει αυτό? Θα έχουμε όμως μπροστά μας, από ό,τι φαίνεται, μόνο τέτοια σφοδρά φαινόμενα. Τη συχνότητα δεν μπορεί κανείς να μας δείξει. Ότι άρα τα φαινόμενα γίνονται όλο και σφοδρότερα και όλο και συχνότερα. Ναι. Αυτό λοιπόν μας αναγκάζει προφανώς να εστιάσουμε ακόμα περισσότερο, θεωρώ, σε μια εξ ολοκλήρου αναδιαμόρφωση όλων των σχεδίων που υπάρχουν και όλη τη λογική για την αντιμετώπιση, αλλά και πολύ περισσότερο για την πρόληψη τέτοιων φαινομένων. Νομίζω ότι η μεγάλη συζήτηση έχει να κάνει με το πώς θα έρθει μια εξισορρόπηση μεταξύ των κονδυλίων
που στρέφονται στο κομμάτι της ενεργειακής μετάβασης, της μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα και ούτω καθεξής, που είναι πολύ μεγάλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι δυσανάλογα μικρότερα αυτά που δίνονται για την αντιμετώπιση του σήμερα της ενεργειακής κρίσης, που είναι ακριβώς αυτά τα φαινόμενα. Και είμαστε μια χώρα που βλέπετε ότι μόνο τον τελευταίο μήνα έχουμε αντιμετωπίσει κορυφαία τέτοια φαινόμενα και όσον αφορά την πλημμύρα και όσον αφορά την πυρκαγιά. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι και αυτό είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και σε μεγάλο βαθμό υπηρέτησε και σήμερα στην επίσκεψή του στην κυρία Φοντερ Λάιν, ότι πρέπει να πρωταγωνιστήσουμε σε αυτή τη διεκδίκηση. Ήδη σήμερα καταφέραμε με πολύ, νομίζω, πρωτόγνωρους ρυθμούς να διασφαλίσουμε 2,2 δις από ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία θα έρθουν και θα ενισχύσουν όλο αυτό το πρόγραμμα της αρρωγής. Τώρα, αυτά τα κονδύλια, τα πρώτα που θα λάβουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξεκαθαρίσουμε, δεν είναι δάνειο. Αυτό που καταλαβαίνω μέχρι στιγμής είναι ότι υπάρχουν διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία και προφανώς τα συγκεκριμένα, ναι, δεν είναι δάνειο. Ωραία. Αυτά τα πρώτα 2,5 δις τα οποία εξασφαλίστηκαν, γιατί από ό,τι κατάλαβα ένας προϋπολογισμός αρχικός που έχει γίνει ανεβάζει το ύψος της ζημίας που έχει υποστεί η ευρύτερη περιοχή και η ελληνική οικονομία στα 7,5 ίσως και παραπάνω. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη εκτίμηση, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει ολοκληρωθεί για να μπορούμε να έχουμε μια ασφαλή εικόνα. Αλλά εντάξει, υπάρχουν κάποιες πρώτες. Αυτά τα χρήματα τώρα, κύριε Ρωμανέ, ακολουθώ τα όσα άκουσα από τον Πρωθυπουργό, τα όσα ακούω από τον κύριο Τριαντόπουλο, το που εξειδικεύει τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Ο σκοπός σας είναι να διατεθούν άμεσα, γιατί οι άνθρωποι έχουν και ανάγκες οι οποίες είναι ανελαστικές, έτσι, είναι ανάγκες επιβίωσης. Έχει ανοίξει και σχετική πλατφόρμα και εγώ αναρωτιέμαι, επειδή έχουμε ένα γυρασμένο πληθυσμό, οι παππούδες και οι γιαγιάδες στα χωριά που δεν έχουν τάμπλετ, που δεν έχουν κινητά, που δεν έχουν ή και αν είχαν ορισμένοι που είναι πιο προχωρημένοι, θα τους τα έχει πάρει το νερό. Πώς θα κάνουν αυτές τις αιτήσεις? Νομίζω ότι οι ίδια ζητήματα είχαν αντιμετωπιστεί και σε προηγούμενες περιπτώσεις. Θυμίζω ότι το μοντέλο του Ιωνού θεωρείται ένα από τα πιο πετυχημένα μοντέλα και αυτό που πάμε τώρα είναι να κάνουμε ακριβώς το ίδιο μοντέλο και ακόμα πιο γρήγορα. Βρισκόμαστε καλά-καλά, δεν έχουν τελειώσει οι επιχειρήσεις διάσωσης και έχει ήδη ανοίξει η πλατφόρμα. Προφανώς εκεί θα υπάρχει ένας τρόπος, είτε με τη βοήθεια κάποιου φιλικού ή συγγενικού προσώπου, είτε ακόμα και με κάποια άλλη συνδρομή, να γίνει η αίτηση στην πλατφόρμα. Και αυτό που μετράει τελικά είναι να γίνουν πολύ γρήγορα αυτές οι διαδικασίες. Κύριε Ρωμανέ, θα γίνουν. Ναι, νομίζω γιατί ότι ο στόχος είναι να πάνε τα λεφτά σε αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Το ελληνικό κράτος δεν έχει καλές επιδόσεις και στο παρελθόν και από τις φωτιές στην Ηλία. Έχουμε δει ότι έγινε διασπάθηση χρήματος όχι από κρατικούς παράγοντες, από ανθρώπους που πήγαιναν και έμπαιναν στην ουρά και έπαιρναν το 10.000 χωρίς να το δικαιούνται. Υπάρχει κάποιο είδους διασφάλιση ότι δεν θα υπάρξει καταχρηστική? Εκεί τι θέλεις ουσιαστικά? Θες από τη μία να είναι όσο πιο γρήγορες γίνονται οι διαδικασίες, άρα όσο πιο απλές γίνεται. Ναι, αυτό έχει και μια και διακινδύνευση. Εκεί μέσα έχει την διακινδύνευση που λέτε. Άρα νομίζω όμως ότι με τα συστήματα τα οποία έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας. Μπορείτε να το ταυτοποιήσετε. Θα είναι πολύ καλύτερη αυτή η στάθμιση και η ισορροπία που χρειάζεται μεταξύ αυτών των δύο παραγόντων, ώστε να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. Λοιπόν, θα αφήσω λίγο τα οικονομικά, θα γυρίσουμε στη συνέχεια, γιατί θέλω να δω την πολιτική διαχείριση αυτής της κρίσης. Ο κύριος Τηλιανίδης, τουλάχιστον στην επόμενη των εκλογών κυβέρνηση, αυτή που υφίσταται και σήμερα, δεν μετείχε. Ενώ έλαβε δημόσιους επένους για το πώς οργάνωσε το σύστημα πολιτικής προστασίας. Από την άλλη πλευρά όμως δεν το είδαμε πολύ λειτουργικό σε αυτή την κρίση, όσο και αν ήταν σφοδρό το φαινόμενο. Και δεν το λέω τυχαία, διότι παρακολούθησα την απόψινή συνέντευξη και του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας, του κ. Κικίλια, ο οποίος περιέγραψε περίπου ένα χάος ως προς την επικοινωνία και το συντονισμό με την τοπική αυτοδιοίκηση, την ομαρχιακή αυτοδιοίκηση, το πώς ιεραρχούνται οι ανάγκες και τις ευθύνες πώς κατανέμονται.
Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι το ένα σκέλος είναι η διάθεση των κονδυλίων για τη θωράκιση των μέτρων, το άλλο σκέλος είναι ο συντονισμός και η συνεργασία των αρμοδίων υπηρεσιών. Και αυτό το καταγγέλουν και οι κάτοικοι, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ της, που λαμβάνουμε από τους συναδέρφους που βρίσκονται στο πεδίο. Εκεί τι έχει ξεφύγει, κύριε Ρωμανέ? Βέβαια δεν είστε υπουργός της κυβέρνησης, δεν είναι διαχειριστική σας σύλληση, αλλά ως διευθυντής του γραφείου τύπου μπορείτε να απαντήσετε. Μπορούμε να απαντήσουμε σε κάποια από τα εύλογα ερωτήματα που γεννώνται όταν βλέπεις ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο. Άρα, προφανώς χρειάζεται να κάνεις και πρωτόγνωρα πράγματα για να το αντιμετωπίζεις. Πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί. Δεν νομίζω ότι κανείς από εμάς έχει ξαναδεί εκατοντάδες επιχειρήσεις από αέρος για να σωθούν άνθρωποι οι οποίοι είναι στις στέγες των σπιτιών, ναι, γιατί τα νερά έχουν φτάσει στέγες. Εγώ δεν θυμάμαι να το έχω δει ποτέ στην Ελλάδα. Εσείς γινόταν κάπου αλλού στο εξωτερικό και το παρακολουθούσαμε. Κατά αντιστοιχεία, μιλάμε για χιλιάδες επιχειρήσεις σπίτι-σπίτι, που αυτό έχει τη δική του σημασία, γιατί δεν μιλάμε για μια μαζική επιχείρηση που διασώζει εκατοντάδες ανθρώπους ταυτόχρονα. Μιλάμε ότι πρέπει να πας σπίτι-σπίτι, αυτό έχει τη δική του δυσκολία. Πρέπει να προσέξεις, σε πολλές περιπτώσεις μιλάμε για ηλικιωμένους ανθρώπους και ούτω καθεξής. Ποια είναι η κριτική, η βασική που υπήρξε? Ότι άργησε κάποιες ώρες, άλλοι θα πούν λιγότερες ή περισσότερες ώρες, η παρέμβαση του στρατού. Και άρα η εικόνα, γιατί περί αυτού πρόκειται, η εικόνα του ότι το κράτος ήταν δίπλα στους ανθρώπους που το είχαν ανάγκη. Ποια είναι η πραγματικότητα τώρα? Η πραγματικότητα είναι ότι αφενός στο κομμάτι του 112 που το θεωρούμε πια δεδομένο και δεν το συζητάμε καν, αλλά είχαν σταλεί προληπτικά 112 την προηγούμενη μέρα στην ευρύτερη περιοχή 2 τον αριθμό. Συνολικά νομίζω ότι έχουν σταλεί πάνω από 70-112 σε όλη τη Θεσσαλία αυτές τις μέρες. Και την ίδια μέρα εστάλει 112 συγκεκριμένα για τα χωριά που είχαν το μεγάλο πρόβλημα. Τις πρώτες ώρες λοιπόν, το έντονο φαινόμενο, η μεγάλη ένταση του φαινομένου ήταν τις πρώτες πρωινές ώρες. Μόλις επετράπη από τις καιρικές συνθήκες πέταξαν τα αεροπλάνα, τα ελικόπτερα. Μέσω αυτών έγινε ένας πολύ σημαντικός αριθμός διασώσεων. Και επίσης, μόλις επετράπη από την δυνατή ροή των υδάτων, έγιναν και οι πρώτες διασώσεις με πλωτά μέσα. Εκεί υπήρξε και η κριτική ότι γιατί βλέπουμε πλωτά μέσα με κουπιά και δεν βλέπουμε με μηχανές. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορείς να επιχειρήσεις με μηχανές, γιατί έχεις φερτά υλικά που μπλοκάρουν τη λειτουργία των μηχανών. Άρα λοιπόν είναι πολλοί παράγοντες που έπρεπε να σταθμιστούν. Επίσης άκουσα μία κριτική γιατί δεν εκενώσατε. Στην πλημμύρα δεν είναι το πρώτο που κοιτάει κανείς επιχειρησιακή εκένωση, γιατί μπορεί να δημιουργήσει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που θες να προλάβεις. Όλα αυτά λοιπόν προφανώς σταθμίζονται επιχειρησιακά. Ακριβώς επειδή υπάρχει ο συντονισμός, μπορούν και σταθμίζονται και λαμβάνονται πολύ γρήγορες αποφάσεις. Ο στρατός ήταν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα από το προηγούμενο βράδυ, αλλά ξαναλέω, ο στρατός προφανώς επιχειρεί όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες. Δεν μπορούσαν να πετάξουν τα ελικόπτερα πριν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες με τα πολύ έντονα καταιγικά φαινόμενα. Σκοπεύετε και το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τα πλωτά μέσα. Σκοπεύετε να αλλάξετε τον τρόπο στο σκέλος της πολιτικής προστασίας της, γιατί έχουμε λάβει σε αυτό το δελτίο αυτό το ρεπορτάζ και γι' αυτό και σας το ρωτώ, να αλλάξει ο τρόπος εμπλοκής του στρατού σε αυτές του είδους τις επιχειρήσεις? Γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από μόνος του ο υπάρχον κρατικός μηχανισμός, πυροσβεστικοί, διασώστες κλπ, δεν επαρκεί σε τέτοια ακραία φαινόμενα. Άρα θα γίνει πιο λειτουργικό το θέμα της παρέμβασης του στρατού και των μέσων του στρατού από εδώ και πέρα? Κοιτάξτε, εγώ τώρα επί του συγκεκριμένου φαντάζομαι ότι είναι μέσα σε μία δέσμη πραγμάτων που έχουν να κάνουν με το πώς πρέπει να αναθεωρήσουμε. Προσπαθώ να εκμεύσω την είδηση αν θα είναι μέσα στο πακέτο των εξαγγελιών Μητσοτάκη. Εκεί καταλήγω ότι ό,τι είναι να ακούσετε από τον κύριο Μητσοτάκη δεν θα τα ακούσετε από τον κύριο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και δεν θα τα ακούσετε από μένα εδώ. Και δεν θα μπορούσα ούτε να τα γνωρίζω ούτε να ακουστεί κάτι τέτοιο εδώ. Αλλά αυτό που ισχύει πράγματι είναι ότι νομίζω είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι ένας ανασχεδιασμός, μία επικαιροποίηση πραγμάτων που έγιναν στη σωστή κατεύθυνση, γιατί έγιναν στη σωστή κατεύθυνση και άλλαξαν ριζικά πολλά πράγματα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά προφανώς η σφοδρότητα των φαινομένων μας αναγκάζει να αναθεωρήσουμε πολλά από αυτά. Την Παρασκευή το βράδυ, την περασμένη Παρασκευή, με όλη την καταστροφή να είναι σε εξέλιξη, κλείσαμε αυτό το δελτίο με την πληροφορία που είχαμε, η οποία διαχύθηκε παντού, ότι τη Δευτέρα θα έχουμε καρατομήσεις δύο υπουργών. Ο ένας από αυτούς τη Δευτέρα παραιτήθηκε. Ένας υπουργός, στο οποίο το όνομα εμπλέκεται, δηλώνει ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Το ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι το εξής. Ο κ. Μητσοτάκης θα ανέβει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αν το γνωρίζετε και αν μπορείτε να μου απαντήσετε, με το υπάρχον σχήμα? Απαντάω στο πρώτο σκέλος.
Προφανώς είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού η σύνθεση της εκάστοτε κυβέρνησης και η διαρκής αξιολόγηση όλων μας. Όσον αφορά την ουσία αυτών που θα πει στη ΔΕΘ, όπως είπα και πριν, θα περιμένουμε να τον ακούσουμε στη ΔΕΘ. Πάντα έχει το δικό του συμβολισμό, τη δική του αξία η παρουσία του Πρωθυπουργού της ΔΕΘ και νομίζω φέτος θα έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία. Ναι. Από την συμπυκνωμένη, αν θέλετε, εμπειρία τόσων κρίσεων που έχετε διαχειριστεί, άλλες με μεγαλύτερη, άλλες με λιγότερη, άλλες με καθόλου επιτυχία, σύμφωνα και με τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης που ζητά και να γίνει εξεταστική επιτροπή για όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο τόπος, θεωρείτε ότι φταίει κατά κύριο λόγο ο σχεδιασμός και τα πλάνα ή τα πρόσωπα που υλοποιούν τις πολιτικές? Ποιος είναι ο πιο επιβαρυντικός παράγοντας στη διαχείριση μιας κρίσης? Ο πιο επιβαρυντικός παράγοντας, καταρχάς είναι, ξαναλέω, αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, ότι μέσα σε ένα μήνα είχες δύο πολλαπλά, αλλά σε δύο κατηγορίες, φαινομένων, πυρκαγιές και πλημμύρες, τα πιο έντονα φαινόμενα που έχουμε αντιμετωπίσει κολλητά αυτά τα δύο φαινόμενα. Και σε πολύ μεγάλη διάρκεια, γιατί θυμίζω ότι προηγούμενες πλημμύρες που είχαν πολύ τραγικότερα αποτελέσματα, μιλούσαμε για μια διάρκεια κάποιων δεκάδων λεπτών ή ωρών. Εδώ μιλούσαμε για πάνω από 48 ώρες που επλήγει ουσιαστικά όλη η χώρα και σίγουρα όλη η Θεσσαλία. Με ένταση που δεν έχουμε ξαναδεί και δεν το λέω εγώ, ξαναλέω, το λένε οι επιστήμονες, το λένε οι κάτοικοι, το λένε οι δήμαρχοι, το λένε οι πάντες. Άρα από εκεί και πέρα, ξαναλέω, όλα αυτά σε αναγκάζουν και όχι σε αναγκάζουν, είναι χρέος σου να μπορείς να τα αντιμετωπίσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στο μέτρο των δυνατοτήτων που έχεις, και αυτές οι δυνατότητες προφανώς πρέπει να αναπροσαρμόζονται με βάση ακριβώς αυτά που έχεις να αντιμετωπίσεις. Στο οικονομικό πεδίο τώρα, είδαμε μια Ευρώπη με άμεσα αντανακλαστικά στην παρούσα φάση. Ομολογώ ότι είναι σε θετική κατεύθυνση. Αυτό και μια ευχάριστη έκπληξη, γιατί η Ευρώπη μας έχει συνηθίσει να το συζητάει τρία τέρμενα μέχρι να πάρει αποφάσεις για ενισχύσεις. Ναι, εκεί θα μου επιτρέψετε, αυτό που λέτε συνδέεται όμως με μία σειρά πραγμάτων που είδαμε από την πρώτη μέρα, πέρα από όποια κριτική μπορεί να γίνει. Είδαμε να στείνεται ένα συντονιστικό σε χρόνο ΔΕΤΕ ουσιαστικά την πρώτη μέρα των έντονων φαινομένων. Είδαμε τον Πρωθυπουργό να είναι παρόν στο πεδίο που εγώ δεν το θυμάμαι σε πολλές μεγάλες καταστροφές, να είναι ο Πρωθυπουργός εκεί από την πρώτη στιγμή. Και ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό να έχει την επίβλεψη όλων των επιχειρήσεων και του συντονισμού. Είδαμε τον Πρωθυπουργό επίσης παράλληλα κατευθείαν να πηγαίνει ο ίδιος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεκδικεί και να παίρνει σημαντικά ποσά και με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και παράλληλα είδαμε ένα πρόγραμμα αρρωγής που επίσης πλέον έχει θεσμοθετηθεί στη χώρα, δεν υπήρχε αυτό ποτέ. Αυτή τη στιγμή το ότι έχουμε τις διαδικασίες αρρωγής στην πλατφόρμα κτλ. Και σε τόσες περιπτώσεις έχει τρέξει με πολύ θετικά αποτελέσματα αυτό το πρόγραμμα, είναι κάτι το οποίο χτίστηκε επίσης από τώρα αυτή όμως την κυβέρνηση τώρα και όμως την προηγούμενη. Οι έκτακτες περιστάσεις υποχρεώνουν την κυβέρνηση σε συμπληρωματικό προϋπολογισμό για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτά τα νέα δεδομένα. Και αναρωτιέμαι αν φοβίζει το οικονομικό επιτελείο το τι θα γίνει με την επενδυτική βαθμίδα την οποία την περιμένατε μέχρι το τέλος του χρόνου. Η επενδυτική βαθμίδα, καταρχάς, να το ξεκαθαρίσουμε, την πήραμε. Ναι, από έναν για την, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από τη στιγμή που πάρεις την επενδυτική βαθμίδα από έναν από τους τέσσερις αναγνωρισμένους για την οίκους, την έχεις πάρει. Άρα για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυτός ήταν και ο μεγάλος στόχος, ο πρώτος στόχος. Έχουμε επενδυτική βαθμίδα. Γιατί το συνδέω με την προηγούμενη συζήτηση? Γιατί το γεγονός ότι καταφέρνει η οικονομία και μέσα σε αυτές τις συνθήκες πήραμε την επενδυτική βαθμίδα τη στιγμή που είχαμε αυτά τα πολύ έντονα φαινόμενα. Αυτό έχει και, αν θέλετε, και τη δική του αξία, γιατί μιλάμε πράγματι για μια πολύ μεγάλη καταστροφή που προφανώς έχει και το οικονομικό αποτύπωμά της. Άρα έχει διπλή αξία το ότι πήραμε την επενδυτική βαθμίδα σε αυτή τη φάση, που τι σημαίνει? Ότι έχεις μια ισχυρή οικονομία που μπορεί πολύ πιο εύκολα και πολύ καλύτερα να οχυρώσει τη χώρα και από τέτοια φαινόμενα. Κύριε Ρωμανέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Νομίζω ότι καλύψαμε όλες τις πτυχές του θέματος και ανοιχτή πρόσκληση να τα συζητήσουμε και μετά τη ΔΕΘ, όπου θα έχουμε πλέον
και τις ανακοινώσεις τις επίσημες της κυβέρνησης. Καταλαβαίνω ότι πολλά ξέρετε, αλλά δεν μπορείτε, δεσμεύεστε για να μας πείτε τέλος πάντων. Ο Πρωθυπουργός τα ξέρει ακριβώς. Όλα και λοιπόν, ο Πρωθυπουργός θα τα ακούσουμε. Πάμε να προχωρήσουμε στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Κομμένη στα δύο, παραμένει η Ελλάδα μία εβδομάδα μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Το βαρύ πλήγμα στην αγροτική αλλά και την κτηνοτροφική παραγωγή παρασύρει ανωδικά τις τιμές σε βασικά είδη διατροφής, ενώ ήδη έχουν εμφανιστεί προβλήματα στην αλυσίδα τροφοδοσίας της αγοράς. Η κακοκαιρία Ντάνιελ, εκτός από το ισχυρό πλήγμα στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, άρχισε να χτυπά και το πορτοφόλι των καταναλωτών. Μέσα σε λίγες ημέρες, οι τιμές σε βασικά προϊόντα έχουν διπλασιαστεί ή και τριπλασιαστεί, προκαλώντας κυριολεκτικά ζαλάδα και τους πολίτες να αγανακτούν με τις ανατιμήσεις που αγγίζουν την εσχροκέρδεια. Αυτό που θα φανεί στο επόμενο δίμηνο είναι η δυσκολία που θα υπάρχει στο να βρούμε τα γαλακτοκομικά και τα κρεατικά. Ένα μεγάλο μέρος της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής της χώρας έχει υποστεί σημαντικές ζημιές, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του Θεσσαλικού κάμπου αλλά και των καλλιεργειών στα χωριά της Μαγνησίας έχει καταστραφεί. Η αγροτική γη στην περιφέρεια Θεσσαλίας υπερβαίνει τα 4 εκατομμύρια στρέμματα, αποτελώντας το 14,5% της συνολικής αγροτικής γης της Ελλάδας. Με χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών και ζώων να βρίσκονται κάτω από το νερό, αλλά και καταστραμμένες αποθήκες γεμάτες προϊόντα, καθώς και αχρήστευση γεωργικού εξοπλισμού, η κατάσταση πλέον δυσκολεύει επικίνδυνα. Η αγορά θα κρατηθεί, αλλά οι τιμές θα ανέβουν. Όλα θα αυξηθούν. Από το γάλα, από την πρώτη ύλη μέχρι την τελευταία ύλη. Οι παραγωγοί κάνουν λόγο για τιμές που διαμορφώνονται λόγω των ελλείψεων από τις πλημμύρες, αλλά και της αδυναμίας καλλιεργητών και εμπόρων να φτάσουν σε καταστήματα και λαϊκές αγορές, καθώς οι αγροτικοί δρόμοι παραμένουν κλειστοί. Την ίδια ώρα, μεγάλο μέρος του ζωικού κεφαλαίου έχει χαθεί, καθώς άγνωστος είναι ο αριθμός των ζώων που πνίγηκαν μετά την καταστροφή που παραμένει ανυπολόγιστη. Κάποιοι κάνουν λόγο για απώλειες 100 με 120 χιλιάδων προβάτων, ενώ καταστροφές έχουν υποστεί και χειροτροφικές μονάδες, κάτι που έχει συνέπεια στην παραγωγή κρέατος και γαλακτοκομικών τυροκομικών προϊόντων, συνέπειες που θα πλήξουν τους παραγωγούς, τη βιομηχανία τροφίμων και φυσικά τους καταναλωτές. Χθες πήγα να πάρω κάσα από τη λαχανογορά, βγήκε η καθελία κάσα και μου λένε από 5 ευρώ μέχρι 8 ευρώ. Κάσα δεν υπάρχει. Από το Βόλο τελείωσε. Ο Βόλος έχει καθαρίσει. Η Κρηστή και η Εθνική Οδός δεν μπορούσαν να έρθουν τα πράγματα αυτή τη εβδομάδα. Αν δεν έρθουν πράγματα, φυσικόν και ανέβηκε και το κόστος. Στο Θεσσαλικό κάμπο παράγεται το 1 τρίτο του ελληνικού βαμβακιού, το 70% των σαχαρότευλων, το 60% της βιομηχανικής ντομάτας, πάνω από το 30% του κρυθαριού, κυπευτικά πάνω από το 50% σημαντικών οσπρίων, αλλά και σχεδόν το 20% των κτηνοτροφικών φυτών για σανό. Σημαντική επίσης είναι η παραγωγή σε χοιρινό και πρόβιο κρέας, που φτάνει από το 16% μέχρι το 36% της συνολικής παραγωγής στην Ελλάδα, ενώ στη Θεσσαλία παράγεται και πάνω από το 20% του πρόβιου γάλακτος, το οποίο χρησιμοποιείται για την παρασκευή φέτας και άλλων τυροκομικών προϊόντων, ενώ κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά πόσος ο χρόνος θα απαιτηθεί για να γίνει και πάλι γόνιμη η θεσσαλική πεδιάδα, ούτε πόσα χρήματα θα απαιτηθούν γι' αυτό. Η τιμή του αρνιού φάνηκε αυτή τη βδομάδα, αν και δεν είχε πέσει ποτέ το τελευταίο μήνα. Δυστυχώς σιγά σιγά αυτά θα φανούν και στη λιανική πώληση. Περιμένουμε δυστυχώς μία αύξηση το επόμενο δίμηνο κυρίως στα χοιρινά. Το Υπουργείο Ανάπτυξης έσπευσε να προχωρήσει σε επέκταση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους βασικών και άλλων ειδών όπως τα τρόφιμα. Ωστόσο, η ενέργεια αυτή δεν μπορεί να ανατρέψει τις αυξήσεις που ενδεχομένως προκύψουν, καθώς οι ελλείψεις σε πρώτες ύλες θα χρειαστεί να καλυφθούν με το όποιο κόστος. Μέσα σε ελάχιστες ημέρες, την πύρινη λέλαπα διαδέχθηκε ο εφιάλτης των πλημμυρών. Στο κάδρο των συνεπειών μπαίνουν και οι άνθρωποι, οι κάτοικοι των περιοχών που καταστρέφονται, που βλέπουν τους κόπους μιας ζωής να αφανίζονται σε μια στιγμή και καλούνται να υποδεχθούν την επόμενη μέρα αντιμέτωποι με μια νέα δύσκολη πραγματικότητα. Πώς είναι η επόμενη μέρα σήμερα για τους πληγέντες, ποια συναισθήματα βιώνουν και ποια σημάδια μαρτυρούν ότι αντιμετωπίζουν μετατραυματικό στρες? Τις απαντήσεις θα μας δώσει τώρα η ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος, η κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, την οποία την έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα κυρία Καπάτου και ευχαριστούμε. Καλησπέρα σας. Για την παρουσία σας στο δελτίο. Γιατί είναι και ένα σκέλος αυτό που πρέπει να το δούμε. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν υποστεί ένα στρες το οποίο είναι ασύλληπτο και τα μικρά παιδάκια και οι μεγαλύτεροι. Και δεν ξέρω αυτό πόσο επιβαρύνει και την ψυχολογία του γενικού πληθυσμού στην περιοχή.
Πολύ σωστές οι παρατηρήσεις και οι προβληματισμοί σας. Πραγματικά επιβαρύνει πάρα πολύ, όλους μας επιβαρύνει. Αλλά καταρχάς θα ασχοληθούμε με τους ανθρώπους που βιώνουν από πρώτο χέρι όλη αυτή την καταστροφή, που έχουν πληγεί, που έχει καταστραφεί περιουσία τους, έχουν χαθεί άνθρωποι, βλέπουν ότι δεν μπορούν καν να πάνε στα σπίτια τους, όπως γνωρίζουμε καλά. Βλέπουμε σκηνές ακόμη μετά από τόσες μέρες, που οι δρόμοι και οι πόλεις και τα χωριά είναι πραγματικά ποτάμια και χρειάζεται να κολυμπήσεις για να μπορέσεις να περπατήσεις. Συζητάμε για έλλειψη βασικών ειδών. Οι άνθρωποι σε αρκετές περιπτώσεις δεν έχουν στέγη. Προσπαθούν και αγωνίζονται να μπουν στα σπίτια τους. Άρα, βασικά κομμάτια που έχουν να κάνουν με την ρουτίνα τους, με την καθημερινότητά τους, με την, αν θέλετε, τη ζωή τους, έχουν φύγει, έχουν καταστραφεί, έχουν εξαφανιστεί. Yeah. Εν μία νυχτή όλα αυτά έχουν γίνει. Άρα, οι σταθερές τους και η ρουτίνα τους έχει φύγει. Δεν υπάρχει. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, είναι έρμεοι οι άνθρωποι, κυριολεκτικά, σε ένα τεράστιο άγχος που στην αρχή ήταν άγχος επιβίωσης και τώρα επιβίωσης από όλη αυτή την τεράστια φυσική καταστροφή και τώρα έχουν μπει σε άλλου είδους φάσεις. Μαζί με αυτό είναι το τι θα γίνει, ποια θα είναι η επόμενη μέρα, βλέποντας ότι τα προβλήματα συνεχίζονται και βλέποντας ότι δεν ξέρουν πού θα κρατηθούν. Άρα μιλάμε για αγωνία, μιλάμε για ανασφάλεια, μιλάμε για έλλειψη ελπίδας για το αύριο και βέβαια καταστροφή της καθημερινότητάς τους. Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τον ψυχισμό, όπως καταλαβαίνετε, και τη σταθερότητα. Πολλοί άνθρωποι έχουμε ανάγκη να νιώθουμε για να μπορούμε να προχωρήσουμε και, αν θέλετε, να κάνουμε το σχεδιασμό της ζωής μας. Σε μια περίοδο που ξεκινάνε τα σχολεία, βεβαίως, έτσι, που οι περισσότεροι άνθρωποι. Δεν ξεκίνησαν πήγαν σε εκείνες τις περιοχές, γιατί δεν υπάρχουν τα σχολεία. Γιατί δεν υπάρχουν σχολεία, δεν υπάρχει τίποτα. Ακριβώς. Πολύ σωστά. Τώρα, κυρία Καπάτη, άρα, λοιπόν, το ερώτημα όμως που προκύπτει, με δεδομένα όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Το ελληνικό κράτος έχει τις δημόσιες δομές, γιατί αυτές οι περιοχές δεν είναι στην πρωτεύουσα για να υπάρξει μια άμεση παρέμβαση ή μια διαφορετική παρέμβαση. Και ξεχνούμε ότι η χώρα μας είναι ένα αθηνοκεντρικό εμπολής κράτος. Υπάρχουν οι δομές ψυχικής υγείας, οι κρατικές δομές που θα μπορέσουν να παρέξουν αρρωγή σε αυτούς τους ανθρώπους, η ψυχολογική υποστήριξη. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξουν. Δεν ξέρω πώς είναι η κατάσταση, αλλά πρέπει να υπάρξουν γιατί είναι το επόμενο σημαντικό βήμα. Θα πρέπει να τρέξουν από τις γύρω περιοχές, να οργανωθούν για να μπορέσουν να παράσχουν σε σταθερή βάση βοήθεια και υποστήριξη στον πληθυσμό. Γιατί ξέρετε, όταν πλήττεται η ζωή ενός ανθρώπου, το επόμενο βήμα είναι να παρουσιάσει ένα μεγάλο ποσοστό αγχώδεις αντιδράσεις, ενδεχομένως και κατάθλιψη και βέβαια και μετατραυματικό στρες. Μαζί με τους μεγάλους, αν δεν είναι σε καλή κατάσταση, θα πληγούν και τα παιδιά μας. Τα οποία και αυτά έχουν πολλές δυσκολίες να διαχειριστούν, βλέποντας ότι η ροή της οικογένειάς τους και η καθημερινότητά τους έχει αλλάξει. Και δεν ξέρουν και αυτά τι να κάνουν. Σχολείο δεν πάνε, δεν έχουν τα βασικά στοιχεία, τα ρούχα τους μπορεί να έχουν καταστραφεί και γενικότερα υπάρχει μια κατάσταση. Τα παιχνίδια τους, τα βιβλία τους, ο περιβάλλον χώρος ο οποίος ήταν το περιβάλλον τους. Στα παιδιά αυτά λαμβάνουν ίσως και μεγαλύτερες διαστάσεις, γιατί ίσως δεν μπορούν και να εκλογικεύσουν όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Νομίζω λοιπόν, πολύ σωστά το λέτε, δεν μπορούν να το εκλογικεύσουν, γιατί ούτε οι γονείς τους μπορούν να το εκλογικεύσουν αυτή τη στιγμή, αν δεν παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Και οι πρώτες βοήθειες είναι να υπάρξει στέγη, να υπάρξει τροφή και να υπάρξει ένα σχεδιασμό για το αύριο. Και να αρχίσει σταδιακά να δημιουργεί τη ρουτίνα των παιδιών ώστε να πάνε στο σχολείο. Βασικά ζητήματα αυτά. Η βοήθεια από έναν ειδικό ψυχικής υγείας σε βάθος χρόνου, το ξαναλέω αυτό, θα είναι πολύ σημαντικό και αναγκαίο να υπάρξει αυτή η υποστήριξη. Γιατί μπορεί να ακολουθήσουν τα ψυχικά προβλήματα, τα οποία μπορεί να μην εμφανίζονται σήμερα, να εμφανιστούν μετά από μερικές μέρες, μετά από κάποιους μήνες. Γι' αυτό συζητώ. Και η βοήθεια των εκπαιδευτικών σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι πάρα πολύ σημαντική, ώστε να υπάρξουν κάποιες εξηγήσεις, συζητήσεις για τα συναισθήματα. Η κλινική εμπειρία, κυρία Καπάτου, από τέτοιου είδους καταστροφές, τι σας λέει, ας πούμε, στα παιδιά, αυτό το μετατραυματικό στρες ή αγχώδης διαταραχή εκδηλώνεται πώς? Με αλλαγή στη συμπεριφορά, στη μαθησιακή ικανότητα, στο φόβο του νερού ενδεχομένως. Πώς εκδηλώνεται αυτό? Εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους. Καταρχάς, να μιλήσουμε για τους ενήλικες. Στους ενήλικες το μετατραυματικό στρες μπορεί να εκδηλωθεί μετά από μερικές ημέρες ή και ώρες, αν θέλετε, από την τραγωδία, αλλά και όταν υποτίθεται τα πράγματα έχουν μπει σε έναν δρόμο. Με έντονο άγχος, μεγάλη ανασφάλεια, θλίψη μεγάλη,
απόσυρση. Γενικότερα ένα αίσθημα με πάρα πολλές αναφορές στο τραυματικό συμβάν το οποίο έχει γίνει κτλ. Πολλά συμπτώματα τέτοια και πολλές φορές σωματοποίηση του άγχους τους. Στα παιδιά μπορεί να εκδηλωθεί με διαφορετικούς τρόπους. Πρέπει να σας πω ότι το πώς διαχειρίζεται ο γονιός την καθημερινότητα και τα συναισθήματα του παιδιού θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο για τα συμπτώματα που θα παρουσιάσουν. Τα παιδιά όμως αυτό που παρουσιάζουν είναι και αυτά έντονο άγχος, ανάλογα με τις ηλικίες τους. Προσχολικής ηλικίας μπορεί να παρουσιάσουν έντονη προσχόληση στο γονέα, που είναι το γονεϊκό μοντέλο, αν θέλετε. Και αν ο γονέας δεν είναι σταθερός, αυτό αυξάνει την αγωνία και το άγχος τους. Έκρηξη θυμού, πιθανά παλινδρόμηση σε προηγούμενα στάδια που είχαν κατακτήσει, αναπτυξιακά στάδια εννοώ, όπως ενούρηση κτλ. Και βέβαια έντονους φόβους και δυσκολίες στον ύπνο ή στο φαγητό. Τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, σχολικής ηλικίας, μαζί με αυτά που σας λέω, μπορεί να παρουσιάσουν και αύξηση της επιθετικότητας, δυσκολίες πολλές φορές στην σχολική τους επίδοση, αλλά επίσης και πολλές φορές αυξάνονται τα προβλήματα της επιθετικότητας, το οποίο βλέπουμε ότι γίνεται από μια μέρα στην άλλη και μπορεί να εκφραστεί και στον χώρο του σχολείου. Αλλά υπάρχουν σε όλες τις ηλικίες δυσκολίες που εξαρτάται πώς το έχουν βιώσει τα παιδιά, οι γονείς τους και τι ερμηνείες έχουν δοθεί για την καθημερινότητά τους. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Καπάτου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα. Καλό σας βράδυ. Προχωρούμε στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και αλλάζουμε θέμα. Η οικογενειακή τραγωδία στην Καλαμαριά, όταν ένας 38χρονος αστυνομικός εκτέλεσε με καραμπίνα τη 42χρονη ενδιαστάσει σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Τραγικές φιγούρες στα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο δράστης και αυτόχειρας φέρεται να περίμενε να φύγουν τα παιδιά με το σχολικό λεωφορείο και στη συνέχεια ανέβηκε στο διαμέρισμα που διέμενε η 42χρονη. Αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την είσοδο της πολυκατοικίας στην οδό Κομινών στην Καλαμαριά. Έχουν περάσει λίγα λεπτά από τη στιγμή που εντόπισαν νεκρό το ζευγάρι. Έλεγε στον πατέρα του: εγώ θα τη σκοτώσω. Το παιδί είχε φτάσει μια απόγνωση, ας πούμε, την αγαπούσε τρελά. Ήταν τρελά ερωτευμένος. Ήταν 8 και 4 το πρωί όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί που αναστάτωσαν τους περίοικους, οι οποίοι ειδοποίησαν την αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 38χρονος αστυνομικός περίμενε οπλισμένος με μία καραμπίνα την ενδιαστάσει σύζυγό του στην είσοδο. Μόλις αυτή επέστρεψε, ανέβηκαν μαζί στο σπίτι. Πήγε τα παιδιά η γυναίκα στο σχολείο, γύρισε στο σπίτι και αυτό, ότι την σκότωσε και μετά αυτοκτόνησε. Ο αστυνομικός υπηρετούσε στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Βόρειας Ελλάδας, χωρίς όπλο εξαιτίας μίας στενοντίτιδας. Είχαν πάρει διαζύγιο πριν ένα χρόνο, χωρίς να αναφερθούν απειλές ή βίαιη συμπεριφορά. Οι γονείς είχαν πει ότι έχουν κάποια προβλήματα, ότι πρόσφατα χωρίσανε με τα δικαστήρια και αυτά. Αλλά δεν περιμέναμε κανείς να θέσει αυτό το σημείο. Αυτός έλεγε ότι την αγαπάω πολύ τη γυναίκα μου, με αυτά μου τα έλεγε ο μπαμπάς του παιδιού, ότι δεν μπορούσε να το ξεπεράσει. Δηλαδή να φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε, να φοβόμαστε να μιλήσουμε, να φοβόμαστε να χωρίσουμε τον άνθρωπό μας, που εν τέλει δεν είναι ο άνθρωπός μας, και γίνεται χαμός. Το ζευγάρι είχε δύο παιδιά, 12 και 14 ετών, τα οποία παρακολουθούνται από ειδικούς ψυχολόγους αστυνομίας. Σκότωσε τη γυναίκα του και μετά αυτοκτόνησε. Τα πήγε στο σχολείο τα παιδάκια και τώρα θα επιστρέψει, θα βρουν κανέναν στο σπίτι. Φοβερό. Η καραμπίνα ήταν νόμιμα στην κατοχή του, ενώ στο σημείο εγκλήματος δεν βρέθηκε κάποιο σημείωμα. Το κουβάρι της εμψυχρό εκτέλεση των 6 ανδρών στην οδό Αρίων στη Λούτσα προσπαθεί να ξετυλίξει η ασφάλεια Αττικής. Το πρωί συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ναστούρκος Υπήκος, έχοντας την κατοχή του πλαστό διαβατήριο, πλαστές ταυτότητες και σφαίρες. Οι αρχές διερευνούν πιθανή συμμετοχή του στο ραντεβού θανάτου. Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Μιλιέτ, τα 6 θύματα του μακελιού είναι συνεργάτες ενός διαβόητου Τούρκου αρχιμαφιόζου, του Μπαρίς Μπουγιούν. Σοκ έχει προκαλέσει τους κατοίκους της Λούτσας το αιματοκύλισμα με 6 νεκρούς στην περιοχή. Εγώ μένω στο από κάτω σπίτι. Τις ακούσαμε, ήταν πολύ γρήγορες ρηπές, σαν Καλάσνικοφ. Δεν καταλάβαμε στην αρχή, νόμιζαμε ότι είναι γάμος ή κάτι τέτοιο, δεν καταλάβαμε καλά. Εντάξει, τρομάξαμε εννοείται, δεν ήρθαμε κατευθείαν στο χώρο. Γιατί δεν ξέραμε τι και πώς. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό σε λιμάνια και αεροδρόμια για τον εντοπισμό των δραστών. Όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ συμμοριών που είχαν διαφορές, πιθανότατα για υπόθεση ναρκωτικών. Η εκτέλεση δηλαδή που έγινε 6 ανθρώπων φαίνεται ότι είναι για κάποιο ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Υπήρχε μια ενέδρα θανάτου από ό,τι φαίνεται.
Θύματα και εκτελεστές, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρέπει να είχαν δώσει ραντεβού θανάτου σε παράδρομο της οδού Αρίωνο στη Λούτσα, ενώ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι δράστες να έπιασαν στον ύπνο τους 6 επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο και το να τους εκτέλεσαν εν ψυχρό, καθώς οι 4 βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος και οι 2 έξω από τη δεξιά πλευρά, κάτι που δείχνει ότι πιθανότατα οι δράστες βρέθηκαν από τα αριστερά του αυτοκινήτου με τους 4 να μην πρόλαβαν καν να αντιδράσουν. Κοιτάξαμε 6 άτομα. Μας είπανε δεν το πιστεύαμε καν, ούτε εμείς ούτε και οι αστυνομικοί με αυτό που πρώτο αντικρίσαμε. Ήταν 4 άτομα μέσα στο αυτοκίνητο και 2 έξω. Στο σημείο της εκτέλεσης βρέθηκαν 60 κάλικες που, όπως αποκαλύπτει ηχητικό ντοκουμέντο, έπεσαν μέσα σε 40 δευτερόλεπτα. Ενώ στο όχημα των θυμάτων δεν βρέθηκε κανένα όπλο, κάτι που οι αστυνομικοί προσπαθούν να εξηγήσουν. Τα θύματα επέβαιναν σε ένα μπλε όχημα μάρκας Ford με πλαστές γερμανικές πινακίδες. Είχαν στην κατοχή τους γαλλικές ταυτότητες, με τις αρχές να πιστεύουν πως κάποιοι από αυτούς είναι υπήκοοι Τουρκίας. Ήδη αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών έχουν λάβει δείγματα DNA και δακτυλικών αποτυπωμάτων προκειμένου να ερευνήσουν μέσα από τις διεθνείς βάσεις δεδομένων ατόμων με ποινικό μητρό την ταυτότητα των θυμάτων. Οι αστυνομικοί έχουν περισυλλέξει δεκάδες κάλικες από το σημείο, καθώς και υλικό από κάμερες ασφαλείας που εξετάζεται προκειμένου να συγκεντρώσουν στοιχεία για τις κινήσεις των δολοφόνων, καθώς καταθέσεις μαρτύρων έκαναν λόγο για μία μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού και ένα σκουρόχρωμο αυτοκίνητο που έτρεχαν με ηλικιώδη ταχύτητα στην οδό Αρίωνος. Στο μικροσκόπιο όμως των αρχών έχουν μπει και τα στίγματα των κινητών τηλεφώνων των θυμάτων, όπου πιθανόν να δείξουν τις κινήσεις τους πριν δολοφονηθούν. Τραγωδία χωρίς τέλος στη Λιβύη, καθώς οι νεκροί έχουν φτάσει τους 2.800, ενώ πάνω από 10.000 είναι οι αγνοούμενοι από τις πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ. Οι καταστροφές είναι ανυπολόγιστες, περιουσίες έχουν θαυτεί στα λασπόνερα και στις πόλεις επικρατεί χάος. We're seeing these images right now. Entire homes, it looked like they were just melted away by the force of the water and the storm water. You mentioned those two dams that collapsed, adding more water pressure, exacerbating the situation. We're seeing people that you can see this has been taken from inside a vehicle. So people were trapped in cars. Η Λιβύη στο έλεος της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Ολόκληρα κτίρια έχουν παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά. Αυτοκίνητα έχουν βουλιάξει κάτω από τα λασπόνερα. You can see much of the city is underwater. Flooding has damaged homes and roads there, and schools and shops have also been ordered to close. The city of Derna has been declared a disaster zone, and some local officials said the situation is completely out of control. Οι εικόνες προκαλούν σοκ. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 2.800 νεκρούς και 7.000 εγκλωβισμένα νοικοκυριά. Οι αγνοούμενοι πλησιάζουν τους 10.000. Ολόκληρες πόλεις έχουν σβηστεί από το χάρτη. Η καταιγίδα έχει παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά της. Οι αρχές αναφέρουν ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Η ανατολική Λιβύη και συγκεκριμένα η περιοχή του Τζαμπάλ Αλ-Αχντάρ έχει πληγεί σοβαρά από τους χυμάρους. Στην περιοχή της Βεγάζης έχει απαγορευτεί κυκλοφορία. Την ίδια ώρα η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου έχει αναστείλει τις πτήσεις ανάμεσα στις μονάδες παραγωγής λόγω της κακοκαιρίας. Χιλιάδες είναι νεκροί από το φωνικό σεισμό που έπληξε το Μαρόκο την προηγούμενη Παρασκευή. Ολόκληρες περιοχές έχουν ισοπεδωθεί με τους ανθρώπους να βρίσκονται σε απόγνωση. Εικόνες αποκάλυψης στο Μαρόκο. Σπίτια κατέρευσαν σε χάρτινη πύργη από τον ισχυρότατο σεισμό που έπληξε τη χώρα την περασμένη εβδομάδα. Σωστικά συνεργεία ψάχνουν κάτω από τα συντρίμμια για επιζώντες. Ο προσωρινός απολογισμός των νεκρών φτάνει τους 2.500. Ολόκληρες γειτονιές έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Τα πάντα μοιάζουν με βομβαρδισμένο τοπίο. Οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες και μερικά χωριά έχουν αφανιστεί εντελώς.
never imagined something like this happening here, really. It's just been totally devastating. We're just in survival mode and just trying to get help out to the people who most need it. Σε ορισμένες περιοχές έχουν στηθεί σκηνές ενώ γίνονται εκκλήσεις για αιμοδοσία. Στο Μαρακές εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αγροτικές περιοχές έχουν πληγεί περισσότερο. Οι πολίτες βρίσκονται σε απόγνωση. Ο σεισμός που σημειώθηκε στο Μαρόκο είναι ο φωνικότερος των τελευταίων 6 δεκαετιών. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας blueskytv.gr. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.